στην Αθήνα προκειμένου να περάσει το κατόφλι του ανακριτή όπου αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, αναμένεται να μεταφερθεί ο 33χρονος από τη Μύκονο που σκότωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας τον 34χρονο Αλβανό Τζούλιαν Κοσόβα με μια καραμπίνα έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν σε μπάρ του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης του φωνικού θα υποστηρίξει ότι ήταν πιωμένος με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η κρίση του πω τη στιγμή του καυγά με τον 34χρονο Αλβανό θόλωσε και βγήκε εκτό αυτού, αλλά και πω είναι μετανιωμένο για την αποτρόπια πράξη του, ευελπιστώντα να αντιμετωπιστεί με πίκη από τι δικαστικέ αρχέ. Πρόσωπα από το περιβάλλον του 33χρονου δράστη υποστηρίζουν με βεβαιότητα πω δεν πρόκειται για έγκλημα πάθου. Η κοπέλα για την οποία έγινε η παρεξήγηση δεν έχει ερωτικές σχέσεις με το Θανάση, λέει πρόσωπο από το φιλικό του περιβάλλον το ίδιο πρόσωπο συμπληρώνει πως ο άλλος άντρας προσέβαλε αυτή τη γυναίκα και μετά κατέληξαν να τσακώνονται οι δυο τους. Μέσα στη θολούρα του ποτού πήραν τα πράγματα δυσάρεστη τροπή. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν θα κινηθεί και η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει το θύμα μέσω της συνηγόρου του, Έλενας Καρύγιανη, όταν φτάσει η ώρα να απολογηθεί. Πρόσωπα από το φιλικό περιβάλλον του 34χρονου Αλβανού λένε ότι ο πατέρας του ήταν αστυνομικό στην Αλβανία ενώ ο αδερφός του ζει μόνιμα στην Αγγλία που ασχολείται με κατασκευές.